Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στο οδικό δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας και στην Εγνατία Οδό. Σε ορισμένα σημεία του ορπαρχιακού ορεινού δικτύου της Δυτικής Μακεδονίας χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες στα ορεινά της Λόρνας, της Καστοριάς και των Γρεβενών. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, ασθενείς παροδικές χιονοπτώσεις θα υπάρχουν τις νυχτερινές ώρες στις ορεινές περιοχές. Αυτή τη στιγμή τα φαινόμενα παρουσιάζουν ύφεση. Εκδηλώθηκαν χιονοπτώσεις σχεδόν σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία τις προηγούμενες ημέρες. Δεν υπάρχουν προβλήματα μέχρι στιγμής ιδιαίτερα. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται κανονικά στο οδικό δίκτυο της περιφέρειας, με εξαίρεση το ορεινό επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιφερειακής ενότητας Φλόρινας, Καστοριάς και Γρεβενών, όπου εκεί σε τμήματα του επαρχιακού ορεινού οδικού δικτύου χρειάζονται αλυσίδες. Πρέπει να είναι προσεκτικοί οι οδηγοί που κινούνται στο ορεινό δίκτυο, κυρίως το βράδυ και τα ξημερώματα, καθότι περιμένουμε ασθενείς χιονοπτώσεις. Όπως είπαμε, τα φαινόμενα παρουσιάζουν ύφεση αυτή τη στιγμή, αλλά θα εξακολουθήσουν να σημειώνονται ασθενείς χιονοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας. Επομένως, θα πρέπει να είναι προσεκτικοί οδηγοί που κινούνται στο οδικό δίκτυο, κυρίως το βράδυ και τα ξημερώματα. Εντάξτε, σύμφωνα με την πρόγνωση που έχουμε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, περιμένουμε ασθενείς χιονοπτώσεις, όπως είπαμε, στα ορεινά κυρίως στη Δυτική Μακεδονία και τοπικές βροχές στα ημιορεινά και στα χαμηλότερα υψόμετρα. Σταδιακά, τις επόμενες ημέρες, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και οι θερμοκρασίες θα παρουσιάσουν μικρή άνοδο. Σε όλη τη Δυτική Μακεδονία από την αρχή του χειμώνα έχουμε αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα και με χιονοπτώσεις. Βέβαια δεν είχαμε έντονα φαινόμενα στη φετινή χειμερινή περίοδο, όμως ο κρατικός ο μηχανισμός και ο μηχανισμός της περιφέρειας βρισκόταν σε ετοιμότητα όλο αυτό το διάστημα. Έγιναν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται για την πλήρη ετοιμότητα των υπηρεσιών της περιφέρειας και ασφαλώς είμαστε και θα παραμείνουμε σε ετοιμότητα όσο διάστημα αυτό απαιτούν οι συνθήκες προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα. Βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία και επαφή με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και βέβαια σε ετοιμότητα για να αντιμετωπιστούν προβλήματα από τυχόν έντονα καιρικά φαινόμενα.